Χαμός με την ανακοίνωση του Λιανού. Τι δίνουν τα μεγάλα sites. Ποια ομάδα θα κερδίσει τη δεύτερη ασυλία. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like μας βοηθά να συνεχίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Άλλο ένα εκρηκτικό επεισόδιο θα έχουμε απόψε το βράδυ. Θα δούμε το Σταμάτη να λέει ότι ευτυχώς κρατήθηκε και δεν έβρισε τη Χρύσα. Και τη Χρύσα να απαντάει ότι ο Σταμάτης ψάχνει παρηγοριά στον Αλέξη Παπά. Ο Γκιουλέκας πριν τον αγώνα θα τα βάλει με την Δαλάκα και τον Αλέξη. Ενώ στο Συμβούλιο του Νησιού, ο Γιώργος Λιανός θα ανακοινώσει την προσθήκη δύο νέων παιχτών. Ακόμα δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο ή αν όντως ισχύει. Θα το μάθουμε όμως σύντομα. Πάμε τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Οι δύο ομάδες θα ριχτούν σε έναν απαιτητικό στίβο μάχης και θα τα δώσουν όλα για να κερδίσουν τη δεύτερη ασυλία της εβδομάδας. Σημαντική θα είναι και η επιστροφή στην αγωνιστική δράση της Ασημίνας Χατζιανδρέου μετά από καιρό. Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα μεγάλα sites που ασχολούνται με το Survivor, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στην περιγραφή, η ομάδα που θα καταφέρει να κερδίσει τη δεύτερη ασυλία θα είναι η κόκκινη. Η κόκκινη λοιπόν φαίνεται πως θα κερδίσουν τη δεύτερη ασυλία. Γράψτε στα σχόλια, ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο δεύτερος υποψήφιος της εβδομάδας. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε με νέο βίντεο. Για να μην το χάσεις, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.